Μα της οικογένειας Μπαντούνας να μεταφερθεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο όπου θα είχε τη σωστή περίθαλψη έγινε επιτέλους χθες το βράδυ πραγματικότητα. Είναι 35 χρονών. Πρέπει να ζήσει, τους λέω. Πρέπει να ζήσει. Είναι 35 και θα ζήσει. Εγώ έχω πίστη μέσα, βαθιά μέσα μου, ότι θα ζήσει και τα παιδιά μου το ίδιο τους λέω. Ότι θα ζήσει ο άντρας μου, γίνει καλά. Γιατί να τον παρατήσουμε έτσι, να μην τον βοηθήσουμε. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στον Υπουργό προσωπικά να κάνει κάτι ό,τι είναι δυνατόν. Πρέπει αυτός ο παππούς να βοηθηθεί. Έχω κουράγιο μέσα μου, αλλά ως πότε θα αντέξω. Πιστεύω πως θα τα καταφέρω, αλλά... Παρακαλώ τους γιατρούς, τους διευθυντές, μόνο τα παιδιά μου να λυπηθούν και τον άντρα μου που είναι 35 χρονών. Τίποτα άλλο να με λυπηθούν. Να τον πάρουν σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γιατί η ελπίδα πάντα υπάρχει στον άνθρωπο. Πρώτα πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά η ελπίδα. Η κάμερα του επαυτοφόρο με τον Γιώργο Κουρδί έπιασε. Έπιασε τη γυναίκα του σήμερα το πρωί στην πύλη του 401. Ευχαριστώ το Sky που μεσολάβησε, τον κύριο Παπαθεμελή, όλους τους αρμόδιους φορείς που μεσολάβησαν για να φτάσει ο άντρας μου εδώ. Αλλά είπα και πάλι ότι δεν ήθελα να φτάσω αυτό το σημείο για να ενδιαφερθεί η πολιτεία για τον άντρα μου. Γιατί είναι ένα παλικάρι 35 χρονών και πρέπει να ζήσει. Και θα ζήσει. Αυτή την ελπίδα έχω, ότι θα ζήσει ο άντρας μου. Τα παιδιά σας πώς νιώθουν? Τα παιδιά μου χάρηκαν που ήρθε ο μπαμπάς του 401. Στεναχωριέται βέβαια που τους λείπει ο πατέρας τους, γιατί λείπω και εγώ όλη την ημέρα από το σπίτι, τους λείπω και εγώ. Είναι στενοχωρημένα. Θέλω τον πατέρα τους να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι και καλά. Εδώ καλό περιβάλλον είναι, ακόμη κάνει εξετάσεις, δεν έχουν πόρισμα οι γιατροί. Κάναμε μία αξονική εξετάσεις αίματος, το προσωπικό πολύ καλό. Έρχονται οι νοσοκόμες, του μιλάνε, του λένε ότι είναι στο 401 και κοιτάζει παράξενα. Στενοχωριέται πάρα πολύ για την κατάσταση, γιατί ακούει, βλέπει, καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Από ό,τι μου λένε οι γιατροί, δηλαδή, τουλάχιστον οι νευροχειρούργοι. Αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει και στενοχωριέται. Ο Θεός. Είπαμε πάντα ότι η ελπίδα τελευταία πεθαίνει. Πρώτα πεθαίνει ο άνθρωπος και η ελπίδα τελευταία πεθαίνει. Ελπίζουμε στο Θεό. Και με τη βοήθεια των γιατρών πιστεύω να πάμε καλά. Πιστεύω να πάμε καλά. Έχω πει στη μέσα μου ότι θα πάμε καλά. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που αντιμετωπίζει ή αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα? Να κάνει κουράγιο. Ο Θεός είναι μεγάλος και υπάρχουν άνθρωποι στη σημερινή εποχή που καταλαβαίνουν τον πόνο σου και σου συμπαρίστανται ηθικά και υλικά. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μετά την εκπομπή με πήρε τηλέφωνο και μου συμπαραστάθηκε και ηθικά και χρηματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά ο κόσμος. Οι άγιες μέρες που έρχονται να τους χαρίζει υγεία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Παπαθεμελή και βέβαια τον Υπουργό Άμυνας, τον Γεράσιμο Αρσένη, για την ευαισθησία που έδειξαν. Δεν θα σταματήσει εδώ η βοήθεια προς την οικογένεια. Ετοιμάζουμε εκδήλωση για την οικογένεια Μπαντούνα και θα σας πούμε αύριο, άλλη μέρα, τις λεπτομέρειες. Πάντως, από ό,τι βλέπετε, δεν περιοδεύει, δεν αγγίζει, δεν χαϊδεύει μόνο η κάμερα του επαυτοφόρου. Έχει και κάποια αποτελεσματικότητα και θα τη συνεχίσει με τη δικιά σας συμβολή βέβαια. Να περάσουμε όμως στο θέμα με τον Αλβανό Γκραμπόσκα. Στις 24 του Νοέμβρη, μετά από μια επιχείρηση επαναπροώθησης των Αλβανών στη Ρόδο, συνελήφθη ο Αλβανός υπήκος Αριστοτέλη Γκραμπόσκα, τον μετέχανα στον Πειραιά, στο τμήμα μεταγωγών, όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία, τον πήγανε στο Τζάνιο, την επόμενη μέρα πέθανε ο αδερφός. Ο αδερφός του επίσης λαθρομετανάστης στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και διάφοροι που εμφανίζονταν ως φίλοι του νεκρού, έπαιρναν συνεχώς στα γραφεία μας να καταγγείλουν ότι ο Γκραμπόσκα ήταν θύμα της βαρβαρότητας της ελληνικής αστυνομίας. Κλείσαμε ραντεβού με τον αδερφό του νεκρού στο γραφείο μου σήμερα το πρωί. Η κάμερα κατέγραψε αρκετά. Γιατί όμως να χτυπήσουν τον αδερφό σου εδώ και να μην το χτυπήσουν στη Ρόδο? Γιατί να τον χτυπήσω, τον αδερφό σου? Είχε λόγο? Όχι. Ρωτήσα εδώ. Ναι. Ήρθε εδώ. Ναι. Μένει εδώ. Εδώ πέθανε. Δεν πέθανε από εκεί. Μα στη Ρόδο. Ναι. Για ποιο λόγο να χτυπήσουν τον αδερφό σου? Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είπανε. Πέθανε η καρδιά. Ναι.
Και αυτό πράγμα δεν είναι που είναι πεθαμένα. Εσύ πιστεύετε ότι τον έδιναν? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ θα πάει στην Αγγανία, θα τα ανοίξει πάλι εκεί. Δεν θα τα τελειώσουν τέτοια πράγματα. Καλά, τώρα εσύ φαίνεται ότι θέλει φασαρία. Τον Γκραμπόσκα συνόδευε μετά κατά βήμα ο δεύτερος γραμματέας της Αλβανικής Πρεσβείας, ο κύριος Αχμέτ Λάλα, Αχμέτ καταλαβαίνετε τώρα. Με μεγάλη διακριτικότητα, αλήθεια, αλλά δεν θέλησε να μιλήσουμε, παρόλο τα ελληνικά του ήταν καλύτερα από τα τουρκικά. Ο Δημήτρης Μάρκος με την κάμερα του επαυτοφόρο και με τους δύο Αλβανούς στο αστυνομικό τμήμα του Πειραιά, γιατί δίνω έκταση σε αυτό το θέμα, γιατί σε λίγο μόλις το πτώμα του άτυχου οικογενειάρχη βρεθεί στην Αλβανία, εκεί θα ακούσετε τι έχουμε. Φοβόταν την κάμερα ο γραμματέας της πρεσβείας. Outside of the television. Because it's a problem. Why? No, it's no problem. It's a problem because we in this moment to περάστε καλή στιγμή αριστερά και θα σου φωνάξω ο διοικητής μας. Είπατε ότι η υπόθεση έχει φύγει από εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς έχουμε. Τι, εσείς πού καταλήξατε όσον αφορά αυτήν την υπόθεση? Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είχε έρθει από τη Ρόδο με το μεταγωγό για απέλαση. Επειδή δεν είχε ταξιδιώσει. Σε άλλο μετάλλαξη. Λοιπόν, και πέθανε στο κρατητήριο του μεταγωγών. Πώς πέθανε αυτό, γιατί το. Από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, είπε ο δικαστής. Λοιπόν, και διαπιστώθηκαν μόλοπες από χτυπήματα? Όχι, τίποτα δεν είχε διαπιστωθεί. Αμετάπιστος ο Γκραμπόσκα παρά τις εξηγήσεις του διοικητή. Επόμενος σταθμός του το νεκροδομείο του Πειραιά. Δεν μας επέτρεψαν να την είσοδο, αλλά ο διάλογος με τον εργολάβο κηδιών, τον κύριο Νικόλαο Κουβούση, που ανέλαβε την περίπτωση του Γκραμπόσκα, ήταν αποκαλυπτικός. Λέει ότι χτυπήθηκε εδώ πέρα στο λαιμό. Είδε αίματα, αυτά τα αίματα που. Πού τα είδε τα αίματα? Εχθές. Εχθές. Ναι. Μα έχει γίνει νεκροτομία εδώ και 10 μέρες. Στο πτώμα ανοίγεται εδώ. Ανοίγεται εδώ πέρα, ναι. Ανοίγεται εδώ. Και από εκεί και πέρα γίνεται διαδικασία. Άρα είναι λογικά τα. Φυσικά. Όχι ότι προέρχονται από χτυπήματα. Όχι κύριε, ελάτε να τον δείτε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Όταν πέθανε, εγώ έχω το αποβιωτήριο στα χέρια μου. Και έχω πάρει την πρεσβεία. Είναι κανένας της πρεσβείας εδώ? Ναι. Ποιος είναι της πρεσβείας? Ο κύριος είναι της πρεσβείας. Μιλάτε ελληνικά? Όχι. Λοιπόν, ορίστε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μιλάει κάτι. Εσείς πότε πήρατε το πτώμα? Από την ημέρα που έδωσε το αστυνομικό τμήμα, το πρώτο αστυνομικό τμήμα, έδωσε την εντολή. Δεν διαπιστώσατε κάτι το περίεργο? Όχι. Και γράφω αυτά για να υπάρχουν. Γραμμή για τον ιατροδικαστή που εξέτασε το πτώμα του Αλβανού, τον κύριο Ηλία Μπογιώκα. Διαπιστώθη ότι η αιτία θανάτου ήταν πρόσφατο έμφραγμα του πιστίου τυχώματος του μυοκαρδίου. Δεν διαπιστώθησαν λουδημία κάκωση. Όσον αφορά η εντολή που μου ήρθε για να κάνω αυτήν την νεκροτομή από το πρώτο αστυνομικό τμήμα, αναφέρει ότι ο κύριος αυτός απεβίωσε εντός του εντάφθα Τζανίου νοσοκομείου 7:45 της 25/10/94. Ήταν υπόθεση ρουτίνας, το έφραγμα ήταν αναμφισβήτητο, ήταν εκτεταμένο και πρόσφατο. Οξύ. Απολύτως φυσιολογικά τα αίτια του θανάτου κατά τον ιατροδικαστή. Δεν ξέρω την έκταση που μπορεί να πάρει το θέμα. Ελπίζω να προλάβουμε τα γνωστά, άγνωστα κέντρα. Η περίπτωση δεν σηκώνει εκμετάλλευση.